πληκτό λόγω Byte. Τώρα τι να πω, έπρεπε να διαλέξω ένα από τους δύο. Την πρώτη μέρα με τον Τζίμι, δεν μπορώ να πω, ήταν πολύ γοητευτικό αγόρι, μικρός ηλικία. Μου άρεσε, τσακπίνιζε παιδί μου, έτσι. Νέο παιδί, νιάτο, τρεφερούδι, πιπίνι. Την δεύτερη μέρα δεν μπορώ να πω, ο Βαγγέλης ήταν... Ο Βαγγέλης ήταν αυτό που λέμε άντρας σεξουάλ, αυτός που θέλει να σε βάλει κάτω να σε αλλάξει να δόξεις το. Βέβαια, θα πρέπει να αποφασίσω ένα από τους δύο. Και αυτό θα κάνω. Ρε, κοιτάξτε κάτι παραλικάρια, λέει. Να το αγαπάρεις, λέει. Είσαι σοβαρός, λέει. Δεν τον κομμενάκι τραβάει αυτοκτονία για πάρτι μου. Και αυτοκτονία, ρε κακομίδι. Εμείς σχεστήκαμε σαν Άγγλος και να... Για πες. Θες να σου πω. Για πες. Ρε, τα σφάζουμε και τα κάνουμε και αυτά που κάνει κανένα μου, όπως θα γίνει. Σώπα, ρε, σώπα, εγώ φοβήθηκα. Καλά, καλά, θα δείξω το. Άλλα. Γεια σου, αγόρια. Γεια σου. Γεια σου, πιτσινάκι. Γεια σου, Τζίμι. Γεια σου κουκλάρα μου, εσύ με κουκλάρα σου, κάτσε κάτσε. Λοιπόν, αγόρια, καλώς ήρθατε. Σήμερα στο Special Edition Love Bite, μισό λεπτό μας σερβίρει εδώ η Garçonne. Λοιπόν, σήμερα θα αποφασίσω έναν από τους δύο με ποιον θέλω να πάω ταξίδι και ποιος θα πάρει τα 1000 ευρώ. Μάλιστα. Μην μας βαρέσει κιόλας. Ευχαριστώ. Άντε, γεια μας και του χρόνου είμαστε καλά. Καλή επιτυχία και στους δύο εύχομαι. Αμερική δεν θα είναι καλά και του χρόνου. Αγγέλη, ντροπή, δεν μαλώνουμε. Άντε, γεια μας. Λοιπόν, πρόκειται για τρεις ερωτήσεις που θα σας κάνω πολύ σοβαρές και θα τα απαντήσετε και οι δύο τις ίδιες. Εγώ θέλω να σου πω ότι στο σχολείο ήμουν μάπα. Είναι, Βαγγέλη, εύκολες, μην ανησυχείς. Εγώ πέρναγα βασικά από μπροστά, αλλά... Σ' αφήνανε, ναι. Πέρναγες από πίσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από τον Τζίμι το μικρότερο στην ηλικία. Σαφώς. Τζίμι, εάν τα φτιάνεις μαζί μου, mm-hmm. θα παράταγες αυτό που ακούς τώρα, αυτό το στυλ. Αν τα φτιάχνα μαζί σου. Ναι. Όχι. Μάλιστα. Βαγγέλη, εσύ. Τι. Θα παράταγες τον εαυτό σου αυτό το στυλ, το λαϊκό. Να είσαι δίπλα μαζί με μένα. Να παρατήσει άνθρωπο, θα γίνει και να το παρατήσει. Σε παρακαλώ να σου πω κάτι. Αυτό το είναι ανοιωσίο κράμα. Δεν μπορώ να το σταματήσω. Είναι μέσα στις φλέβες μου. Δεν το βλέπεις. Δεν γίνεται. Καλά, με πείσατε και οι δύο. Βαγγέλη, με μια τέτοια γυναίκα. Δεν είμαι εγώ, Βαγγέλη. Αχ, συγγνώμη. Συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Αυτό το. Βαγγέλη, εσένα. Σου μια λόγια, Βαγγέλη. Με προσβάλλει, με προσβάλλει. Μη μαλώνετε, σας παρακαλώ. Δεν γίνονται. Βαγγέλη, δεύτερη ερώτηση. Τι μπορείς να προσφέρεις αν είμαστε τελικά εμείς στο ζευγάρι που θα πάμε ταξίδι. Στο θάνατό μας. Γεια μας. Στο θάνατό σου, μωρή. Τι θα μου προσφέρεις τελικά. Ναι, σου προσφέρω. Πολλά παιδιά, ρε, ζαργάλα μου. Βαγγέλη! Θα τάτσουν και θα τα βάζουμε στα φανάρια να βάζουμε και τα φράγκα. Εμείς θα καθόμαστε και τα παιδιά μας θα δουλεύουνε. Μάλιστα. Εσύ, Τζίμι. Ναι, ακούω. Τι είναι η ερώτηση που είπα στο Βαγγέλη. Δεν την άκουσα, την όμορφα. Αν πηγαίναμε, λέω, μαζί ταξίδι, τι θα μου πρόσφερες. Πολύ και κατάθλιψη, κλάμα και διάφορα τέτοια πράγματα. Από εκκλησία σε εκκλησία σε πήγαινε, μωρά μου. Πολύ ωραία. Και τρίτη ερώτηση και φαρμακερή. Αν να με πας σε ένα ταξίδι, πού θα με πήγαινε, Τζίμι? Πού θα σε πήγαινα? Εδώ πέρα κάτω έχει ένα πιο νεκροταφείο, μούλια, μπόλικο γεμάτο, πλέον γέμισε. Πώς δεν είπες στον κάτω κόσμο. Εσύ, Βαγγέλη. Πού θα σε πήγαινα? Ναι. Έχω ένα εξωγικό στην Αγία Βαρβάρα, σαν τα μπάρβαρα. Είναι ότι πρέπει ένα τσαντήρι. Τώρα, χθες τελείωσε να πούμε, μου είχε φύγει μια σανίδα, το έκλωψα από μια τέτοια οικοδομή. Εντάξει, είναι εντάξει. Μπαίνει λίγο νερό μέσα, αλλά. Θα καλοπεράσει, Κίτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, αγόρια, πρέπει να πάρω μια απόφαση ποιον θέλω από τους δύο. Πιστεύω να με θέλετε βέβαια και οι δύο, Άντε, περιμένω το τρίκυκλο, τελείωνε. Ξέρετε, θα προτιμούσα να ήταν βουκολικό το θέμα, να σία και τους δύο.
Εγώ με αυτό να παρτούζα δεν κάνω. Μα έχετε πολλά κοινά! Μη μαλώνετε, έχετε πολλά κοινά! Τι κοινά μου, θα σου πω! Θα πάμε στο μεταφύ της Αγίας Βαρβάρας. Wow. Ε? Wow. Ωραία, πάει το πρώτο. Μετά μου πάτε για ταξίδι, μα πήγαινες μου, όχι, συγγνώμη, είναι λάθος. Τι θα μου πρόσφερε εσύ, κατάθλιψη. Ωραία, κατάθλιψη εσύ. Ο Βαγγέλης θα μου πρόσφερε πολλά παιδιά. Ωραία, θα προκαλέσουμε κατάθλιψη με τα πολλά παιδιά. Wow, ξανά, wow. Καλά τα συνδύεσαι η Κίτση. Μετά, μου πάτε για εκκλησία. Ο Βαγγέλης θέλει γάμο. Και εσύ όμως θέλεις εκκλησίες. Wow. Γιατί να μην τα φτιάξουμε όλοι μαζί να είμαστε μια παρέα. Είναι καλό. Γιατί θες να κάνουμε, δηλαδή, τριό. Ναι, τετράωρο και πέντε. Θέλω να κάνω εσύ του μπαλαντέρ μου. Μπαλαντέρ. Ναι, και εγώ να γίνω μπαλαντέζα σα. Ποκεράκι. Βρε αγόρια, βρε αγόρια. Τι παλιωμοδίτες που είσαστε. Τώρα δεν είμαστε παλιωμοδίτες, έτσι είμαστε. Θέλετε 1000 ευρώ ή ένα όριο μαζί μου. Καλό είναι, καλό είναι. Ε? Θέλει λίγο. Θέλει λίγο στήσιμο ακόμα. Τι λέτε. Καλό. Διάλεξε. Εγώ είπα, θέλω και τους δύο. Εσείς τι λέτε. Εγώ λέω... Όχι. Λοιπόν, άκου, παλικάρι. Για πες. Μου είσαι διαλύσει το, ξέρεις. Τι είναι. Τι πάω, δεν μπορώ να κάνω δουλειά σου. Ας αυτή την πατσαβέρνα να πούμε και έχω και το τρίγκο απ' έξω. Δεν πάω μια βόλτιτσα να σου δείξω και το νεκροταφή της σαν τα πάντα. Καλέ! Καλέ, τι είναι αυτό που μου τύχε σήμερα. Καλέ, ήρθαν να με πάρουν εμένα και φύγανε αυτοί. Καταλάβατε, είναι το γυρίσανε πλέον. Ρε που μπλέξαμε, σε τι κοινωνία ζούμε, ρε, τι κοινωνία ζούμε. Λες, Ντίνη. Παρακαλώ. Να σου πω ρε Ντίνη, ξέρεις, επειδή φύγαν τα αγόρια. Είμαι μόνη μου, θες να φύγουν τα ριούλα. Αχ, Ντίνη, πάμε, Ντίνη. Γεια σας.